περιοχές φέρανε τη μιζέρια στον τόπο. Δηλαδή, περπατάω στις περιοχές της Χαλάστρας και Ταξιού και πραγματικά στεναχωριέμαι γιατί η προοπτική δεν ήταν αυτή που άξιζε της κοινωνίας. Γιατί κάποιοι άλλοι επιλέξαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς. Κάναμε πολιτικές καθημερινότητες, χτύπημα στην πλάτη και χωρίς να δώσουν την πολιτική ανάπτυξη στον τόπο. Ποτέ δεν αργά, βέβαια. Έχουμε την πρόταση, έχουμε το πρόγραμμα και όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε την εμπειρία να πάνε τα πράγματα και να έρθει ο Δήμος Δέλτα και να πάρει το ρόλο του στο Πανελλήνιο στο βαθμό που το αξίζει. Θα συνεχίσουμε βεβαίως και στην πορεία με το πρόγραμμα και το τι έχετε στο μυαλό σας για την περιοχή εκείνη. Ωστόσο, εγώ θέλω να επιστρέψω λιγάκι στη χρονιά που διατελέσατε δήμαρχος εκείνη την περιοχή. Είδαμε κάποια σημαντικά κυβερνητικά στελέχη να έρχονται στον τόπο σας και να σας επισκέπτονται. Κύριε Κατσέλη, γιατί είχε έρθει? Κύριε Κατσέλη, ήρθε για την υπογραφή και την ανάδειξη του μεγαλύτερου ανταξιακού έργου που ήταν η ΔΕΘ και όχι μόνο, και όλες οι όμορες υποδομές που μπορούν να εξυπηρετήσουν το έργο. Δηλαδή, για να το καταλάβω εγώ αυτό, γιατί εμένα με έχετε μπερδέψει εσείς στην πολιτική, δεδομένου ότι τις προάλλες ο Ψωμιάδης, ο Παναγιώτης, άλλα μου είπε, αποφασίστηκε ότι η ΔΕΘ θα γίνει εκεί. Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Έχει προχωρήσει, αυτό έχει τελειώσει. Η ΔΕΘ, το νέο εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι πλέον στην υπηρχή του Χεδόρου. Στα 625 στρέμματα που παραχώρησαν τα ΤΕΗ στη Σύνδο. Βάσει του σχεδιασμού που έχετε στο μυαλό σας, φαντάζομαι, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εσάς αυτό, πότε πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να παραδοθεί στους επιχειρηματίες και στους επισκέπτες? Και στην κοινωνία. Ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή ταυτόχρονα μαζί με αυτό αναδεικνύεται πάλι ναι, το ύφος της πόλης. Άλλο. Όχι, για το ύφος της πόλης λέω. Και την αναβίωση του κύρους της έκθεσης. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι μας, εδώ πέρα η έκθεση λειτουργεί σαν κλαδική έκθεση και όλες οι εκθέσεις πήγαν κάτω. Όλες οι δράσεις. Ναι. Θα σας πω. Ό,τι αφορά το πρώτο στάδιο που είναι, έχει να κάνει με τον επιδητή Παύλα Σντίτ, Παύλα Εξοραϊσμό της έκθεσης, αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάδοχος. Α, υπάρχει ανάδοχος. Ναι. Την ίδια στιγμή που είχαν πει ότι τον Απρίλιο θα γίνει η μελέτη και η δημοπρασία για το τεχνικό κομμάτι της έκθεσης, αυτό πάει στο Μάρτιο, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση και όλοι οι φορείς που δρούν γύρω από αυτή την υλοποίηση του στόχου, να βάζουμε στόχο ότι το 2012, με τον εορτασμό των 100 χρόνων της απελευθέρωσης πόλης, να γίνουν και τα εγγένεια της έκθεσης. Είναι ένας στόχος εφικτός. Δηλαδή, μιλάμε για 2 χρόνια τώρα. Μιλάμε για 2,5 χρόνια. Μακάρι, γιατί εμείς συνηθίσαμε εδώ στην Ελλάδα και δεις τις περιοχές μας, Δήμαρχε, και αυτό είναι το λυπηρό. Τα έργα να γίνονται μετά από 10 και 20 χρόνια. Και όταν πλέον θα έχουν παραδοθεί στον κόσμο, σε αυτόν τον τόπο, να είναι παλιά, να είναι αναχρονιστικά και να μην πληρούν τις προϋποθέσεις και τις ανάγκες της περιοχής. Οπότε, ακούγοντάς σας και λέγοντάς μου ότι σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμο, εγώ εκπλήσωμαι. Έτσι ακριβώς είχα καταλάβει όταν έλεγα ότι η έκθεση θα αρτήσει σύντομα. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το τεράστιο ανταξιακό έργο το διεκδικούσε όλη η πόλη, η Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ναι. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Βλέπω τους ρυθμούς, όπως έχω υποχρέωση να το κάνω σαν δήμαρχος του Χεδόρου. Βλέπω τους ρυθμούς, βλέπω την προσπάθεια που γίνεται και είμαι πεπισμένος ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό προς την κατεύθυνση να γιορτάσουμε την απελευθέρωση πόλης με την εγγένεια της έκθεσης. Και χωρίς να υποβαθμιστεί καθόλου η ποιότητα και αυτό περιμένουμε που να εισπράξουμε από τον εκθεσιακό τουρισμό. Μα λογικό γίνεται... είναι. Οποιοδήποτε έργο φέρνει ανάπτυξη, δεν φέρνει υποβάθμιση. Και γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ καλό. Παρ' όλα αυτά, είδαμε και τον κύριο Μπόλαρη να σας επισκέπτεται κάποια στιγμή όταν ήταν υφυπουργός οικονομικών. Και νομίζω ότι είχε έρθει για τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, ναι. Το λέω καλά. Έτσι. Για πείτε μας τι είχε γίνει τότε και σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το έργο. Και μάλιστα κατά την επίσκεψή του, 5 λεπτά ένα καφέ στο Δημαρχείο και μετά όλη η κουβέντα έγινε... Στο δρόμο. Στη μονάδα μέσα. Έτσι. Για να βιώσει και ο κάθε και προς τιμή του κύριου Μπόλαρης το δέχτηκε, για να βιώσει όλα αυτά που βιώνουν τις οσμές η κοινωνία της Σύνδου. Γιατί ποτέ το κράτος δεν είχε κεντρική πολιτική ό,τι αφορά την ορθή λειτουργία των δράσεων, της μηχανίας, των υπηρεσιών των κεντρικών. Εκεί έγινε το εξής. Αφού βίωσε πραγματικά
μετά από μια ώρα κουβέντα στο σταθμό το βιολογικό του σεισμικού ΚΑΑ. Πλέον το θέμα πήγε στην κεντρική διοίκηση του κράτους και υπάρχει δέσμευση αυτή τη στιγμή και προχωράει η μελέτη τη τάξη των 15 εκατομμύριων ευρώ για την ανακαίνιση του βιολογικού και την ορθή λειτουργία. Χρηματοδότηση που θα γίνει από την ΕΔΒΑ, ΒΙΠΕΘ και από την ΕΙΑΘ και το αντίστοιχο Υπουργείο. Σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι τον επόμενο χρόνο η κοινωνία του Εχεδόρου δεν θα ξαναβιώσει τέτοιες οσμές και το τελικός αποδέχτης που είναι ο θερμαϊκός πραγματικά θα δέχεται επεξεργασμένα τα λίμματα στο βαθμό που πρέπει να τα δέχεται. Επιτέλους πια να αναπνεύσουμε λίγο και θάλασσα, έτσι. Αυτά δεν αφοράνε μόνο εσάς. Ξέρετε κάτι, ο αέρας, το νερό και οτιδήποτε έχει σχέση με τη ζωή δεν έχουν τα σύνορα. Βέβαια. Δεν έχουν πόρτες που θα κλείσουν και δεν θα πάει ο αέρας δίπλα. Δεν μπορείτε να περιορίσετε το νερό εκεί πέρα και να λιμνιάσει. Θα φύγει και θα πάει στο θερμαϊκό. Βλέπουμε τι γίνεται. Δεν μπορείς να κάνεις περίπατο στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι έργα που έπρεπε η πολιτεία πριν από δεκαετίες να τα έχει τελειώσει. Και παλεύετε εσείς ακόμη να λύσετε και χωρίς τα αυτονόητα. Και χωρίς όπλα. Ναι. Μόνο με τη θέληση. Και με το πείσμα σας και την αγάπη για τον τόπο. Και την πυγμή. Ναι. Αυτό. Και όμως αυτό ήταν και το ακριβώς αυτό που είπατε ήταν το κεντρικό μας στοίχημα σε εμάς. Δεν αφορά μόνο εμάς. Η μη ορθή λειτουργία του ΣΕΛΘ, του άλλου βιολογικού που είναι για τα αστικά λύματα της πόλης, δεν αφορά μόνο εμάς. Όλα αυτά καταλήγουν στη θάλασσά μας, στο θερμαϊκό μας, που δυστυχώς μέχρι τώρα η πόλη έχει γυρισμένη την πλάτη στο θερμαϊκό. Το μόνο μας ενώνει είναι ο θερμαϊκός. Ευτυχώς όμως η κυβέρνηση το βλέπει διαφορετικά. Μάλιστα, σε μια επίσκεψη του κ. Παπαδρέα που πρέπει να γίνει πρωθυπουργός, είχε πει ότι είναι περιβαλλοντικό απαρχάιντ. Ναι. Και τώρα εμείς αυτό, σαν διοίκηση του Δήμου, το χρησιμοποιούμε συνέχεια ότι αφού εφαρμόζουμε πράσινες πολιτικές και πράσινη ανάπτυξη, αποδείξτε μας ότι πραγματικά έχετε τη βούληση και περισσότερη κατεύθυνση. Και υλοποιούνται πάρα πολλά κομμάτια. Η κυβέρνηση έσκυψε και γενικότερα όλοι οι φορείς το καταλάβανε ότι υπάρχει αδιέξοδο. Ότι πρέπει μια δράση να λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, βιολογικό, ναι. Δεν μπορεί στην Ευρώπη βιολογικός να είναι απάνω πάρκο στο κεντρικότερο μέρος της πόλης, εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το εργοστάσιο της λιματολάσπης είναι προς εκτέλεση το έργο. Σε 6 μήνες θα έχουμε δηλαδή την επεξεργασία της λιματολάσπης, την αποξήρωση δηλαδή. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι. Και ταυτόχρονα η αναβάθμιση του βιολογικού της ΣΕΛΘ, των αστικών λιμάτων, στο επίπεδο 3. Δηλαδή να βγαίνει το νερό καθαρό και σε επίπεδο να μπορεί να είναι και για άδραση. Για να ρωτήσω, Δήμαρχε, η αποξήραση της λάσπης θα είναι και κάτι σαν λίπασμα, θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή. Το υπόλοιπο και το αυτό που μένει θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όπως κάνουν στην Ευρώπη. Ναι. Στα σούπερ μάρκετ. Είναι το καλύτερο βιολογικό λίπασμα. Θα φτάσουν το επίπεδο. Προς αυτήν την κατεύθυνση και θεωρώ θα πάρει λίγο πιο βάθος χρόνο. Αλλά τουλάχιστον ένα βήμα έγινε στο να μην υπάρχει λαιματολάσπη στον χώρο. Ήδη υπάρχουν λαιματολάσπη να φύγει. Υπάρχει συμφωνία με γερμανική εταιρεία που την έχει κάνει η ΑΘ ή είναι έτοιμη να την κάνει. Δεν το γνωρίζω ακριβώς αν έχει υλοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση για να φύγει η λαιματολάσπη από τον χώρο του βιολογικού. Για να μπορέσει να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει. Αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα και είναι έργα πνοής. Είχαμε πει ότι προσπαθούμε και όλη μας η προσπάθεια είναι να αλλάξουμε το ρου του Εχεδόρου και να είμαστε η οικολογική πύλη της πόλης. Γι' αυτό εντάξαμε και την ανάπλαση του Γαλλικού ποταμού με 15 εκατομμύρια στο ΕΣΠΑ. Θα μιλήσουμε και για αυτήν, Δήμαρχε. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση και μετά να πάμε σε διαφημίσεις που μου λένε ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ο κύριος Βούγιας, γιατί ήρθε στην περιοχή σας, υφυπουργός τότε? Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Στο μέρος του προβλήματος. Όταν εγώ διαπίστωσα ότι η εγκληματικότητα έχει τάσεις αύξησης, έπρεπε να τον καταθέσει το πρόβλημα και να έρθει στο πεδίο να το δει. Και πραγματικά έσκυψε το κεφάλι πάνω. Ήρθε υλικοτεχνικό και υποδομή και προσωπικό στα αστυνομικά τμήματα και ταυτόχρονα το πρόγραμμα Δίας μετά την επίσκεψη του κ. Βούγια, το πρόγραμμα Δίας λειτουργεί πλέον σε όλο το διαμέρισμα του Δήμου Εχεδόρου. Και αύριο το πρωί θα λειτουργεί σε όλο το διαμέρισμα του Δήμου Δέλτα. Μαζί με τη δημοτική αστυνομία μας υπάρχει αστυνόμευση πλέον στην περιοχή, πολύπλευρη και περιβαλλοντική αστυνόμευση και αστική αστυνόμευση. Και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να λύνουν τα θέματα. Όχι για τα τηλέφωνα. Τελειώσουν οι εποχές που οι δήμαρχοι είναι στην Αθήνα. Πίσω μια πόρτα και παρακαλάνε. Και οι κάτω εδώ. Άναπρα, να έρθει να δει το πρόβλημα. Σωστό το βλέπω και καλό το βλέπω. Δήμαρχοι, εμείς πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.